Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος και κατά κάποιο τρόπο θα ήθελα να πω δύο λόγια για την σημασία της προσπάθειας αυτής. Το Διάζωμα ξεκίνησε με πολύ πολύ προσοχή και μετά από πολλές συσκέψεις και μετά από μερικά χρόνια φάνηκε ξαφνικά να έχει μια δυναμική που το εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε να προβλέψουμε. Βέβαια, αν σκεφτόμαστε καλύτερα, υπήρχαν μερικά δεδομένα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε λάβει υπόψη. Το ένα είναι βέβαια ότι ο Σταύρος ο Μπένος είναι ένα άτομο οραματικό και αυτό είναι μια πρώτη προϋπόθεση. Και συγχρόνως, δεν αρκεί μόνο αυτό, ένας άνθρωπος που ξέρει να έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά, δηλαδή να ακούει τους άλλους και ακόμα καλύτερα να ξέρει να συνθέτει ό,τι μαθαίνει και ό,τι ακούει. Αλλά σε όλα αυτά, για να γίνει πραγματικά αυτό που έγινε, νομίζω ότι μια άλλη μεγάλη προϋπόθεση ήταν η σημασία αυτού του σκοπού του Σωματείου. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτός ο στόχος αγγίζει βαθύτατα την ευαισθησία του κοινού Έλληνα, του οποιοδήποτε Έλληνα, μικρού και μεγάλου. Θα έπρεπε να είχαμε φανταστεί από τότε, Σταύρο, ότι στην πραγματικότητα οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, είναι πραγματικά υπερήφανοι για τη γη πάνω στην οποία πατάνε και που κρύβει όλο αυτόν τον πολιτισμό των αιώνων, των χιλιετηρίδων, που συχνά, πυκνά τον αποκαλύπτουμε και που θα πρέπει με κάθε τρόπο να τον διασώσουμε και να τον υποστηρίξουμε. Αυτό ήταν, νομίζω, η βασική αιτία αυτής της μεγάλης αυτή τη στιγμή ανάπτυξης του Διαζώματος. Τώρα θέλω να πω και δύο λόγια για τη συνεργασία μας με τον Νίκο τον Ταρατόρη. Ένας άνθρωπος που ήσυχα και χωρίς να αυτοπροβάλλεται προσπαθεί να κάνει κάτι πολύ καλό και πολύ δημιουργικό σε μια δύσκολη στιγμή και επιτρέψτε μου να πω και σε μια δύσκολη πόλη. Στην προηγουμένη περίπτωση πάνω απ' όλα μετράει η συμμετοχή των ερασιτεχνών, των ανθρώπων αυτών που αγαπάνε την τέχνη, αυτό σημαίνει. Είτε αυτό είναι θέατρο, είτε είναι μουσική, είτε ο χορός, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα συνιστούν συνήθως το πάπλωμα και τη βάση συγχρόνως μιας αληθινής πολιτιστικής ανάπτυξης της κάθε χώρας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει πολιτιστική ανάπτυξη. Η πολιτιστική ανάπτυξη των λίγων δεν είναι πολιτιστική ανάπτυξη. Τι άλλο να πω για να τελειώσω, ότι χαίρομαι επίσης ότι σε αυτή την μικρή παράσταση, σε αυτό το δρόμενο, συμμετέχει ένας φίλος και συνάδελφος, συνθέτης, ο Νίκος Ξανθούλης, ο οποίος έχει κάνει και ειδικές μελέτες για την αρχαία μουσική και τα αρχαία όργανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.